ξεκινήσουμε, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με τον κύριο Κώστα Αντωνόπουλο, ο οποίος κατέχει μια θέση στο βιβλίο Guinness εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει συλλέξει 13.670 γράμμα τόσιμα σε φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. Τα έχει συλλέξει και τα έχει ταξινομήσει. Από τα Σέρβια Κοζάνης ο κύριος Αντωνόπουλος. Πάμε να συνδεθούμε, πάμε να τον καλησπερίσουμε από Κρήτη και να τον ευχαριστήσω και για την υπομονή, καθώς καθυστερήσαμε και λίγο τη σύνδεσή μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς προέκυψε αυτή η όμορφη ενασχόληση με τα γραμματόσημα και πώς νιώθετε που κατά κάποιο τρόπο έχει εκτιμηθεί αυτός ο επαγγελματισμός σε ένα χόμπι το οποίο απαιτεί χώρο, χρόνο και προσπάθεια? Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα γραμματόσημα από παιδική ηλικία. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ, δηλαδή να επιδιώξω να μπω στο βιβλίο Guinness. Δηλαδή από μικρή ηλικία, από παιδί δημοτικού? Από το δημοτικό, δηλαδή άρχισα να συλλέγω γραμματόσημα και πριν μερικά χρόνια άρχισα να συλλέγω και φακέλους πρώτης ημέρας. Μάλιστα. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, δηλαδή τα γραμματόσημά σας χωρίζονται σε κάποιες θεματικές? Εγώ, οι φάκελοι που έχω, ναι, είναι από όλες τις χώρες του κόσμου. Και κάποιοι έχουν ένα θέμα, ενώ άλλοι είναι με διάφορα θέματα. Το πιο σπάνιο ποιο είναι? Κάτι το οποίο λέτε ότι υπάρχουν ελάχιστα και είστε περήφανος γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να βρω κάποιο που να είναι πιο δυσέβρετο, δηλαδή, από όλα. Εγώ βέβαια δίπλα στον χώρο και τον χρόνο να βάλω και το χαρακτηρισμό ότι κάποιος για να ασχοληθεί και να υπάρχει αποτέλεσμα στη συλλογή γραμματοσύμων βέβαια και φακέλων είναι να είναι και συνεπής. Δηλαδή φαντάζομαι δεν υπήρχε κάποιο διάλειμμα σε αυτό την ενασχόλησή σας και σε αυτή τη δραστηριότητά σας. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο δηλαδή για να καταφέρω να φτιάξω αυτή τη συλλογή. Μάλιστα. Πώς προέκυψε τώρα η θέση στο βιβλίο Guinness? Για πείτε μας λίγο το παρασκήνιο. Πριν μερικά χρόνια έκανα αίτηση στον οργανισμό, δηλαδή, για το Guinness. Ναι. Έστειλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, φωτογραφίες με τους φακέλους, βίντεο, όπως δηλαδή έχει πολύ διαδικασία. Μάλιστα. Και με κάποιο διάστημα αποφάσισα να δει τον έλεγχο, είδαν ότι και μου έδωσαν το βραβείο. Στόχος επετεύχθη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι, η επόμενη κορυφή που θέλετε να κατακτήσετε ποια είναι? Ακόμα δεν έχω θέσει κάποιο μεγαλύτερο στόχο. Θα υπάρξει κάποια έκθεση όπου το κοινό θα μπορέσει να θαυμάσει λίγο τη συλλογή σας? Έχει πραγματοποιηθεί? Έχετε έρθει σε επαφή? Σας έχουν πλησιάσει κάποιοι φορείς προκειμένου λίγο να αναγνωριστεί και να γίνει γνωστό όλο αυτό το οποίο έχετε φτιάξει στην υπόλοιπη Ελλάδα? Προς το παρόν θα διοργανώσω μια έκθεση εδώ στο Δήμο, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σερβίου. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Γενικά το μήνυμα που θέλετε, ξέρετε, επειδή πίσω από την συλλογή κρύβεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μεθοδικότητα και συνέπεια, όπως είπα. Το μήνυμά σας στη νέα γενιά που ίσως εγκαταλείπει εύκολα, ποιο είναι? Δηλαδή να μην πάρουμε, δηλαδή να υπομονή. Να προσπαθούμε για το στόχο μας με υπομονή. Να είστε καλά, κύριε Αντωνόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εξαιρετικός. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια.